Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικής μου. Σήμερα να κάνω διαιτητική πορτοκαλόπιτα με ζύμη από το πορτοκάλι. Θα χρειαστεί 2 μεγάλα ή 3 μικρά πορτοκάλια, 6 αυγά θερμοκρασίας δωματίου, 200 γραμμάρια αμύγδαλα ή αλεύρι αμύγδαλο, 1 κουτάλι λιονόσπορο, 1,5 κουτάλι baking powder, βανίλια, 50 γραμμάρια στέβια. Κέτινγκ κρέμα 5 κουταλιέ στέβια, 5 κουταλιέ σιμιγδάλι ψηλό, 1 κουτάλι νεσεστέ, βανίλια, ξύσμα από 1 λιμόνι, 800 γραμμάρια νερό και 60 γραμμάρια αλεύρι από το πίτουρο αν το θέλετε. Πλένω πολύ καλά τα πορτοκάλια και τα αφήνω για λίγο στο νερό με τη σόδα. Ξεπλύνω και βράζω μετά τα πορτοκάλια για 2 ώρες. Αφήνω λίγο να κρεώσουν και τα περνάω στο blender χερός για να γίνει σαν πουρές. Χωρίζω τα ασπράδια από τους κρόκους. Και χτυπάω τους κρόκους με το μίξερ 1 λεπτό περίπου. Βάζω μισή ποσότητα στέβια και συνεχίζω να χτυπάω δυναμώνοντας την ταχύτητα μέχρι να αφρίσει και να διπλασιαστεί στον όγκο. Τώρα βάζω περασμένο στο blender αμύγδαλα, αλεύρι δηλαδή, πουρό πορτοκάλι, το λευραμένο στο blender λιονόσπορο, τη βανίλια, το baking powder και ανοίγω πάλι το μίξερ για 30 δευτερόλεπτα μόνο για να ενωθούν όλα τα υλικά σε χαμηλή ταχύτητα δηλαδή. Αδειάζω το μείγμα σε μια λικανίτσα και τώρα στον καθαρό και στεγνό κάτω του μίξερ βάζω τα ασπράδια με μία πρέζα αλάτι και χτυπάω μέχρι να γίνει σφιχτή μαρέγγα. Ύστερα βάζω την μαρέγγα στο μείγμα με το πορτοκάλι, βάζω από 1-2 κουταλιές και ανακατεύω με πολύ απλές κινήσεις από κάτω προς το πάνω για να μην πέσουν τα ασπράδια. Κοιτάξτε τι αφρά το μείγμα βγήκε. Ετοιμάζω την φόρμα, εγώ έχω την φόρμα 26 εκατοστά σε διάμετρο και βουτυρώνω το πάτο και τα πλαϊνά και αδειάζω τη μισή ζύμη μέσα. Βάζω να ψηθεί στο προφερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς ή 25-30 λεπτά περίπου. Τώρα φτιάχνω την κρέμα. Στην κατσαρόλα βάζω τη ζάχαρη, τη βανίλια και το σιμιγδάλι. Ρίχνω το νερό και βράζω μέχρι λίγο να πηχτώσει. Την αδειάζω σε μια λικανίτσα, σκεπάζω με την μπευράνη και αφήνω να κρυώσει. Όταν βγουν τα παντισπάνια, τους αφήνω να κρυώσουν, ύστερα κόβω τα παντισπάνια στα 2. Αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε μόνο 2 παντισπάνια. Εγώ λίγο να αλλάξω την συνταγή, συγκεκριμένα την κρέμα. Και γι' αυτό θέλω να έχω 4 τρώσεις. Βάζω στην κρέμα την ξύσμα από το λιμόνι, ανακατεύω και η κρέμα είναι έτοιμη. Αν κάνω αυτή την πορτοκαλόπιτα μόνο με 2 παντισπάνια, τότε βάζω μόνο αυτή την κρέμα. Αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε τη συνταγή αυτή όπως να σας δείξω τώρα. Λοιπόν, εγώ βάζω στην κρέμα λίγο καραμελωμένο ζαχαρούχο και ανακατεύω. Η κρέμα αλλάζει χρώμα και γίνεται πιο νόστιμη. Διπλασιάζεται η ποσότητα της κρέμας και γι' αυτό το λόγο τα 2 παντισπάνια που έχω το κόβω στη μέση για να γίνουν 4 παντισπάνια. Ύστερα απλώνω την κρέμα και αφήνω στο ψυγείο. Αλλά εγώ δοκίμησα αμέσως επειδή η κρέμα εδώ δεν είναι πηχτή και το ζυμάρι αμέσως ρουφάει την κρέμα. Τώρα, παιδιά, τι να σας πω.
Διακόσμησε έκανα πολύ απλή τη μάχη σε μια σοκολάτα, ζέστανα γάλα και έβαλα πάνω σε σοκολάτα. Ανακάτεψα και όταν κρύωσε έβαλα πάνω στην πορτοκαλόπιτα. Η γεύση είναι υπέροχο. Δεν περίμενα, παιδιά, ούτε από το πορτοκάλι χωρίς αλεύρι θα υπάρχει τέτοια αποτελέσματα. Αυτή που κάνουν δίαιτα μπορείτε να μην βάζετε ούτε ζαχαρούχα, γάλα, ούτε σοκολάτα από πάνω. Για την επικάλυψη, αντί για σοκολάτα μπορείτε να φτιάξετε από 5 κουταλιές χυμού πορτοκαλιού και 2-3 κουταλιές ζάχαρη άχνη. Τυπάτε απλά με ένα πιρούνι μέχρι να πηχτώσει και απλώστε από πάνω. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Καλή επιτυχία. Γεια σας.